Την άμεση αντίδραση της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου προκάλεσε η ποινική δίωξη κατά του νυν και του πρώην δημάρχων Παύλου Μελά με την κατηγορία της καταπάτησης δημοσίου χώρου που αφορά 120 στρέμματα του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου. Η δίωξη ασκήθηκε μετά από παρέμβαση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΣΕΡΤΡΙΑ, δόθηκε εντολή στην κτηματική υπηρεσία να καταθέσει αγωγή κατά του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, υποστηρίζοντας πως το Ταμείο ενέγραψε στο κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία του το 2015 την έκταση, χωρίς να του ανήκει. Το 2005 είχε παραχωρηθεί αυτή η έκταση των 120 στρεμμάτων στον τότε Δήμο Πολύχνης. Ο Δήμος Πολύχνης με χρήματα δικά του αλλά και με χρήματα του ελληνικού δημοσίου επένδυσε γύρω στο 1 εκατομμύριο λεφτά από το Θησέα, περίφραξε το χώρο, έκανε περιμετρικό φωτισμό, έκανε πέργολες, παιδότοπους, παιδική χαρά, ανακατασκεύασε ένα κτίριο, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία φωτίστηκαν με πυλώνες με λεφτά του Υπουργείου Αθλητισμού. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή να αερίζουν τα δύο υπουργεία πιανού είναι και να μην δίνουν το λόγο στον πραγματικό ιδιοκτήτη που είναι η τοπική κοινωνία και οι πολίτες. Έχει αποφασίσει η τοπική κοινωνία πώς θα αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μας το αποδώσουν σε εμάς. Το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου είναι σήμερα ένα ζωντανό κύτταρο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου καθημερινά πραγματοποιούνται δεκάδες δράσεις. 150 οικογένειες καλλιεργούν στους αστικούς λαχανόγηπους. 500 παιδιά αθλούνται στα γήπεδα ποδοσφαίρου, ενώ πραγματοποιούνται συνεχώς πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα πρέπει να μείνει στους πολίτες για να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις εδώ πέρα. Διαφορετικά υπάρχει πουθενά άλλος χώρος στη Δυτική Θεσσαλονίκη? Όχι. Ήθελα να δω το παξιλάκι μου. Είχα ένα μικρό παξιλάκι εδώ που μας έδωσαν τα παιδιά. Και ήρθα να κόψω λίγα κρεμμυδάκια, λίγα μαρουλάκια για να φάμε το μεσημέρι. Η Δημοτική Αρχή ζητά να αποδοθεί το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου στους πολίτες, όπως συνέβη με τα στρατόπεδα Παύλου Μελά και Κόδρα. Οι δύο δήμαρχοι έχουν κληθεί να βρεθούν στα δικαστήρια κατηγορούμενοι στις 8 Μαρτίου. Εμείς θα πάμε εκεί, θα υπερασπιστούμε τη θέση μας, θα πούμε ότι δεν κάνουμε κανένα είδου καταπάτηση, ότι είναι ένας χώρος στον οποίο το δικαιούμαστε, ένας χώρος στον οποίο επενδύσαμε εμείς αλλά και το ελληνικό δημόσιο. Εδώ και 15 χρόνια οι σύλλογοι, οι φορείς και οι πολίτες αγκάλιασαν πραγματικά το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου. Με δράσεις, με πρωτοβουλίες, με πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία πάντα με τον τότε Δήμο Πολύχνης και σήμερα Δήμο Παύλου Μελά. Και καταφέραμε αυτό το μικρό θαύμα έτσι ώστε να κρατήσουμε ζωντανό πραγματικά το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου και να το μετατρέψουμε σε ένα πάρκο Καρατάσιου. Οι κάτοικοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Δευτέρα στις 5 το απόγευμα έξω από το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, ενώ θα παρευρεθούν και στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης.